Αφορμή για τη νέα δαιμονολογία, λοιπόν, δύο περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Το ένα στη Ραφίνα και το άλλο στο Μεσολόγγι. Έφρηξαν οι μεγάλοι δημοκράτες. Και αμέσως εκκινήθη η δικαιοσύνη. Και μέσα σε τρεις ημέρες έγινε πρόταση για άρση της ασυλίας του συναγωνιστή βουλευτή Μπαρμπαρούση και μέσα σε 5 ημέρες άρση της βουλευτικής ασυλίας, πρόταση για άρση της βουλευτικής ασυλίας των συναγωνιστών βουλευτών Γερμενή και Ηλιόπουλο. Την ίδια ώρα πάκωση αιτήσεις στις εισαγγελίες για άρση ασυλίας των βουλευτών. Πάκος για εγκλήματα οικονομικά, για απάτες, για συκοφαντίες. Δεν είναι εκεί ευαίσθητη η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη λειτουργεί με βάση τα όσα λένε στα δελτία των 8 οι εκμαυλιστές αυτής της χώρας λίγο πριν προβάλλουν τα τουρκοσύριαλ. Έτσι άγεται και σύρεται η δικαιοσύνη? Ερωτώ και αναμένω απάντηση. Και την ίδια ώρα που για τα μεγάλα αδικήματα που είναι ηθική αυτουργία, λέει, σε φθορά ξένης περιουσίας, αντιποίηση αρχής που δεν υπάρχει κτλ. Επίσημα ανακοινώνεται ότι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται 32 πολιτικοί για παράνομο πλουτισμό και περίεργο πλουτισμό. Σιγά το νέο.